Πρόκειται για δήλωση της Αλέκας της Παπαρίγα με αφορμή την αναφορά της Υφυπουργού Παιδείας στο όνομά της. Το ΚΚΕ, λέει η Αλέκα Παπαρίγα, ανεξάρτητα ποιος είναι Γενικός Γραμματέας, έχει διαχρονικά καταγγείλει τα δίχτυα τα οποία είτε παράνομα είτε νόμιμα, με επωνυμία και άφημη, επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν και να εκπορνεύσουν νέες γυναίκες και άνδρες. Το ότι η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά συνδέθηκε με το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς εδώ και χρόνια σε διάφορες χώρες του κόσμου ολόκληρες εταιρείες με αντίστοιχες πλατφόρμες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν φοιτήτριες και φοιτητές που προσπαθούν να αποπληρώσουν τα δάνεια για τις σπουδές τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όσοι προσπαθούν να την κρύψουν κάτω από το χαλί είναι το λιγότερο υποκριτές. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2024.